στην επίσημη επιβεβαίωση της κατάληψης ή αν θέλετε απελευθέρωσης, όπως την αποκαλούν οι Ρώσοι, του οικισμού Σεμενόβκα που βρίσκεται δίπλα από τον Περτίτσι, στην κατεύθυνση της Αυντίβκα στο Ντόνεσκ και για την οποία είχαν ενημερώσει ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προχώρησε πριν από λίγα λεπτά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσω της καθημερινής έκθεσης που δίνει στη δημοσιότητα, λέγοντας ότι αυτή ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών των μονάδων της ομάδας στρατευμάτων Κέντρο, που πραγματικά σαρώνει την ευρύτερη περιοχή, δίνει τρομερές μάχες και που όπως φαίνεται πολύ σύντομα θα έχουμε ακόμα περισσότερες προωθήσεις της, καθώς στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι μετά από σκληρές μάχες κατάφεραν και νίκησαν τις εχθρικές δυνάμεις των Ουκρανικών σχηματισμών του 68ου πεζικού της 23ης 115ης Μηχανικής Ταξιαρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, της 101ης Ταξιαρχίας Άμυνας, όπως επίσης και μισθοφόρους της Λεγιώνας των Ξένων σε περιοχές των οικισμών Νοβοαλεξάνδροβκα, Αρχαγγέλωσκα, Ταρασόφκα και Ζαβατόε. Αυτό σημαίνει ότι ήδη οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν ακάθεκτες και προς το βορρά, που είναι ο οικισμός Νοβοαλεξάνδροβκα, αλλά και προς τα ανατολικά, που βρίσκεται ο οικισμός Αρχαγγέλωσκο. Ενδεικτικό μάλιστα των σφοδρών μαχών είναι οι μεγάλες απώλειες των Ουκρανών που αναφέρει η ρωσική ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη περιοχή και ανέρχονται στους 370 άντρες μέσα σε μόλις 24 ώρες. Δύσκολες ώρες για την Ουκρανία, κάτι που επιβεβαίωσε και ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αλεξάνδρ Σίσκι, λέγοντας ότι αναγκάζονται να υποχωρήσουν υπό την ανωτερότητα των Ρώσων και σε αριθμό δυνάμεων αλλά και πυρομαχικών. Ήγηκε λοιπόν η ώρα να δείξει η ρωσική αρκούδα τα δόντια της.